Η ιδέα για να γράψω το βιβλίο αυτό που λέγεται «Καμία μάχη χωρίς αυτόν» ξεκίνησε όταν ταξίδευα στη Γαλλία, στον αυτοκινητόδρομο προς τις Βρυξέλλες και σταμάτησα σε μια πόλη που λεγόταν Πόντα Μουσόν. Και θυμήθηκα ότι ο παππούς μου έλεγε ότι είχε πολεμήσει σε εκείνο το μέρος τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μου κίνησε την περιέργεια, το έψαξα και βρήκα ένα ιστορικό ο οποίος μου εξήγησε ακριβώς ότι ένα απόσπασμα κριτών εθελοντών είχε πολεμήσει εκεί πέρα με τον Παύλο Γήπαρη, όπου ο παππούς, ο Χαράλαμπος Σιραδάκης, ήταν ο υπασπιστής του. Και έτσι μου ξεκίνησε η ιδέα αν θα μπορούσα να μάθω και την υπόλοιπη ιστορία που θυμόμουν από τα μικρά μου τα χρόνια. Πήγα λοιπόν στα αρχεία του Ελληνικού Στρατού, 175 σελίδες. Τα αρχεία του Γαλλικού Στρατού, 21 σελίδες. Στον Αγγλικό Στρατό επίσης. Μετά άρχισα να διαβάζω την ιστορία και είδα ότι παντού ο Σιραδάκης ήταν παρόν από το 1897 στο Θέρης, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μακεδονικό μέτωπο, κινήματα, μάχη της Κρήτης, Μέση Ανατολή και αναφέρεται σχεδόν παντού στις όλες μάχες έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια μέχρι το 1947. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στο βιβλίο που δεν έχουν αναπτυχθεί αλλού. Το πρώτο είναι ακριβώς η εκστρατεία του κριτικού σώματος εθελοντών στη Λορένη το 1915. Όπως επίσης και στην Καλλίπολη, στα Μικρασιάτικα παράλια τον ίδια χρονιά, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως επίσης δεν έχει αρκετά ιστοριογραφηθεί η μάχη της Κανδάνου που έγινε το 1941 κατά την έποδο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη και η οποία δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Υπάρχουν μερικά στοιχεία και από την έκθεση του Σιραδάκη τα οποία είναι στο βιβλίο μέσα αρκετά τεκμηριωμένα. Η τελευταία προσφορά του Σιραδάκη ήταν ως νομάρχης Χανίων που επέβλεπε την ανθρωπιστική βοήθεια στη ρημαγμένη Κρήτη του 1947. Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και πιστεύω τα τεκμήρια τα οποία είναι στο βιβλίο, όπως είναι και γραμμένο, να σας ικανοποιήσουν. Ευχαριστώ πολύ.